Κάποια από αυτά είναι συγκεντρωμένα στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και παρακαλέσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, να είναι μαζί μας για να τα αποσαφηνίσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυλακάκη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη. Λοιπόν, θέλω πρώτα-πρώτα να σταθούμε σε αυτή την περίφημη διάταξη για το ύψος των κτηρίων, έτσι συνηθίσαμε να την αποκαλούμε, διότι είδαμε την περασμένη εβδομάδα τους δημάρχους να πανηγυρίζουν γιατί έλαβαν μια προσωρινή διαταγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την οποία ακυρώνει ή, εν πάση περιπτώσει, διαφωνεί, να το πω έτσι πιο κομψά, με την νομοθετική σας πρωτοβουλία. Και όλοι αναρωτιούνται πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το Υπουργείο Ενέργειας, τι πρόκειται να κάνει, αν θα φέρει διορθωτική ρύθμιση στη Βουλή, τι ακριβώς, πώς το σκέφτεστε. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να περιμένουμε να λάβει το δικαστήριο τις αποφάσεις του, διότι η προσωρινή διαταγή είναι προσωρινή διαταγή, μετά υπάρχει η απόφαση αναστολής ή όχι, το Συμβούλιο Αναστολών και μετά υπάρχει και η κύρια υπόθεση. Εμάς η παρέμβασή μας ήταν, πιστεύω, προς σωστή κατεύθυνση. Αυτά όλα θα κριθούν και θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και να προσαρμόσουμε την νομοθεσία μας ανάλογα με το πώς θα κριθούν. Η δική μου άποψη είναι ότι η παρέμβαση επίλυσε ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί, θα έλεγα το πιο σημαντικό, δηλαδή το γεγονός ότι ένας γενικός πολεοδομικός κανόνας ήταν τόσο ισχυρός, όταν έφτανε μέχρι 5 μέτρα σε κάποιες περιοχές που ήταν πυκνοδομημένες, που έθετε σε κίνδυνο την τοπική φυσιογνωμία των περιοχών. Τώρα, ο περιορισμός που έγινε, που τα κατεβάσαμε όλα μαζί τα μπόνους αθροιστικά τα 2 μέτρα, είναι ένας περιορισμός που γίνεται για αυτά τα μπόνους έχουν και αυτά περιβαλλοντικό θετικό αποτύπωμα, οπότε θα σταθμιστεί αυτό το θετικό αποτύπωμα με το θέμα της τοπικότητας και να βγάλει το δικαστήριο της αποφάσεις. Είμαστε όλοι ψύχρινοι. Μήπως πρέπει να δώσετε ένα διαφορετικό μπόνους, λέω εγώ. Αντί να είναι ένα μπόνους οικιστικό που δίνει, ας πούμε, περισσότερα τετραγωνικά, κάποιο άλλο μπόνους στις οικοδομές αυτές που είναι πράσινες. Ακούστε, το πρόβλημα το οποίο έχουμε και το οποίο θα έχουμε στα επόμενα χρόνια, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα πολεοδομικά κίνητρα και να ούτε καταχρήσεις να κάνουμε ούτε όμως να τα εξαφανίσουμε. Είναι ότι οι δημόσιοι πόροι θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και οι στόχοι και οι ανάγκες, οι στόχοι φιλόδοξοι και οι ανάγκες εκρηκτικές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς θα σας έλεγα ότι δημοσιονομικά, και το λέω μετά λόγω γνώσης, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου στο πυρίο οικονομικών, δημοσιονομικά δεν θα υπάρχουν οι πόροι για να υποστηρίξουμε την πράσινη μετάβαση με κίνητρα, ειδικά στα κτίρια. Mm-hmm. Είναι τεράστιες οι δαπάνες και τα κτίρια και πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των κτιρίων και πολύ φιλόδοξοι ευρωπαϊκοί στόχοι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί σε όλα όσα θα κάνουμε για να μην θέσουμε, βάλουμε τους αυτούς μας σε κάποιο είδους αδίέξο. Μέχρι τότε τι θα γίνει το μόνο, γιατί ξέρετε το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν φημίζεται για την ταχύτητά του. Μέχρι να εκδώσει την οριστική απόφαση έχει παγώσει αυτή η οικοδομική δραστηριότητα. Καταρχήν τώρα υπάρχει μια προσωρινή διαταγή. Ας περιμένουμε να δούμε και την απόφαση του Συμβουλίου Αναστολών. Ενδιαμέσως εμείς προχωρούμε την πολεοδομική μας δουλειά. Για παράδειγμα, εγώ ενημέρωσα το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι προτιθέμεθα να προχωρήσουμε άμεσα στην κατάθεση του νομοσχεδίου μόλις είναι έτοιμο από δική του πλευρά για την κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας, ώστε να ξεκαθαρίσει, να έχουμε έναν μόνο κώδικα μέσα στο καλοκαίρι πολεοδομικής νομοθεσίας. Αυτό θα είναι μεγάλη εξυγίανση και σοβαρότητα μεταρρύθμιση. Και ας περιμένουμε τις αποφάσεις. Ας είμαστε ψύχραιμοι, ας απέχουμε από εντάσεις και ας περιμένουμε τις αποφάσεις. Καταλαβαίνω πάντως, για να το κλείσουμε, ότι εφόσον η απόφαση της προσωρινής διαταγής επιβεβαιωθεί και από την άλλη, την επόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα τη σεβαστεί. Η κυβέρνηση βάσει το Σύνταγμα σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι τις δικαστικές αποφάσεις. Γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση να προαποφασίζουμε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι έτσι.
Και ο καθένας έχει το θεσμικό του ρόλο, να ξέρετε. Εμείς έχουμε το ρόλο της νομοθεσίας. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, πάμε και στο άλλο θέμα, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Τι θα πεις? Για τις ανανεώσιμες πηγές. Α, ναι. Αυτό για τον blackout. Ναι. Το ξέρω. Εμείς είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι όσο το δυνατόν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές έχει η χώρα μας, τόσο μεγαλύτερη παραγωγή ρεύματος θα έχει, τόσο μικρότερη εξάρτηση θα έχει από τον κίνδυνο να μείνουμε κάποια στιγμή από ενέργεια. Και διαβάζουμε ξαφνικά ότι τώρα πρέπει να μπει ένα φρένο, διότι άμα μπαίνουν πολλές ανανεώσιμες εκεί που δεν το χρειάζεται το δίκτυο, μπορεί να γίνει blackout. Δηλαδή blackout από την ανάποδη από αυτό που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Πώς θα το αντιμετωπίσει? Και συνδέεται αυτό με το νυχτερινό τιμολόγιο που σκέφτεσαι να το κάνετε το μεσημέρι? Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο από την αρχή. Πράγματι, οι ανανεώσιμες πηγές μας επιτρέπουν να έχουμε αυθονία φθηνής ενέργειας. Αλλά έχουν ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό. Είναι στοχαστικές. Δηλαδή, δεν έρχονται όπως ένα εργοστάσιο υδροηλεκτρικό ή ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου που το ανοίγεις και το κλείνεις κατά βούληση. Έρχονται με βάση τη βούληση του καιρού, τη βούληση του ανέμου και τη βούληση του ήλιου. Επειδή αυτή δεν είναι εύκολα προβλέψιμη και επειδή έρχεται σε διαφορετικές ώρες, δηλαδή είναι βέβαιο ότι δεν έχεις το βράδυ ήλιο και είναι βέβαιο ότι πολλές μέρες το χρόνο δεν έχεις αέρα. Δεν ξέρεις όμως ακριβώς τις μέρες που δεν έχεις αέρα και δεν ξέρεις τις μέρες που θα έχεις συννεφιά. Έχεις πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές από ότι το σύστημα χρειάζεται αν δουλεύουν όλες μαζί. Από τη φύση τους οι ανανεώσιμες λοιπόν δεν είναι φτιαγμένες για να δουλεύουν όλες μαζί. Αν κάποια στιγμή πέφτει η ζήτηση, όπως γίνεται την άνοιξη κάθε φορά, γιατί δεν έχουμε ούτε θέρμανση ούτε ψύξη, πέφτει η ζήτηση και δεν έχουμε και τουρισμό και έχουμε πολύ μεγάλη προσφορά, υπάρχει κίνδυνος στο σύστημα και πρέπει να κάνεις περικοπές ή να κάνεις αποθήκευση. Δουλεύουμε πάρα πολύ στο θέμα της αποθήκευσης, υπάρχει το τεράστιο έργο της αμφιλοχίας, υπάρχουν διαγωνισμοί των μπαταριών και θα έχουμε και άλλα πράγματα που θα κάνουμε, αλλά πρέπει να δουλέψουμε και την ανταπόκριση της ζήτησης, δηλαδή να μετακινήσουμε τη ζήτηση εκεί που οι τιμές είναι φθηνές. Και για να το κάνουμε αυτό, το βασικό εργαλείο είναι το δυναμικό τιμολόγιο, το οποίο θέλουμε να επιταχύνουμε, δεν έχει ακόμη εισαχθεί, το λεγόμενο πορτοκαλί τιμολόγιο, που επιτρέπει, αν έχεις έξυπνο μετρητή, να πηγαίνεις ανά ώρα. Σημειώσω ότι έχουμε έξυπνους μετρητές περίπου στο 40-45% της ενέργειάς μας, γιατί έχουν βάλει οι μεγάλες και οι μεσαίες επιχειρήσεις και πολλές από τις μικρές. Τα έχει βάλει ο ΔΔΕ δηλαδή. Έχουμε πολλή δουλειά για να μπουν στα νοικοκυριά και μέχρι τότε, μέχρι να υπάρξει η μαζική εισαγωγή, μας προβληματίζει να έχουμε καταλήξει σε αποφάσεις και το τι θα κάνουμε με την μία δυνατότητα που έχουμε σε περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά που έχουν νυχτερινό τιμολόγιο που πια δεν είναι επίκαιρο από πλευράς ζήτησης. Δηλαδή παλιά το νυχτερινό γιατί υπήρχε, γιατί είχαμε τα εργοστάσια λιγνίτη, δεν μπορούσαν να κλείσουν το βράδυ και μεγάλο κόστος να κλείσουν. Και έσπροχνε η ΔΕΗ της παλιάς εποχής τον κόσμο στο να βάζει πλυντήριο τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα για να... Γιατί άρα τώρα θα το καταργήσετε, ποια είναι η σκέψη σας, θα το καταργήσετε το νυχτερινό είναι ή θα είναι μισό νυχτερινό, μισό μεσημβρινό? Πολύ ταχύτερα το δυναμικό τιμολόγιο και ανάλογα και ταυτόχρονα κάποια στιγμή θα δούμε και ποιες είναι οι στιγμές που πρέπει να και οι περίοδοι που πρέπει να δίνουμε φθηνές τιμές μέσω του παλιού αυτού συστήματος του νυχτερινού τιμολογίου, το οποίο θα αφορά όμως μόνο αυτούς που έχουν ήδη νυχτερινό τιμολόγιο, γιατί αυτοί οι μετρητές οι παλιοί δεν υπάρχουν πια, ούτε θα τους έβαζε κανείς τώρα στην αγορά, ακόμη και αν υπήρχαν. Πάντως έχει μια λογική το μεσημεριανό τιμολόγιο να γίνει χθενό. Θέλω να πω, μπορείς να βάλεις και τα πλυντήριά σου. Έχει λογική. Έχει ήλιο πολύ, άρα σίγουρα παράγεται περισσότερη ενέργεια από ό,τι άλλες ώρες. Δεν ξέρω. Έχει λογική, αλλά θα πρέπει να το ματσάρουμε, συγχωρέστε για τα άθλια ελληνικά, να το βάλουμε να έρχεται με ακρίβεια κοντά στην ζήτηση. Γιατί υπάρχουν περίοδοι
παράδειγμα το καλοκαίρι που έχει ταυτόχρονα ζήτηση το μεσημέρι και πολύ τουρισμό. Ναι, και πώς θέλει λίγο προσοχή πώς θα το κάνουμε, όταν θα είμαστε έτοιμοι θα το ανακοινώσουμε. Πότε υπολογίζετε να είστε έτοιμοι? Γιατί τώρα εδώ, έτσι όπως περιγράφηκε το πρόβλημα του Πάσχα, υπάρχει κίνδυνος ορατός να έχουμε κανένα blackout αυγουστιάτικα. Όχι. Δεν συμβαίνει αυτό, γιατί το πρόβλημά μας είναι πρόβλημα χαμηλής ζήτησης. Είναι το ανάποδο. Τον Αύγουστο λοιπόν, που έχουμε όλο τον τουρισμό μέσα, έχετε αυξημένη ζήτηση. Και ζήτηση της τσίξης, δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο. Από το φθινόπωρο θα αρχίσουν πάλι οι δυσκολίες. Μεγαλύτερες εξαγωγές δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερες εξαγωγές, με την άνοιξη να φύγει πιο πολύ ρεύμα στο εξωτερικό. Ναι, πρέπει να κάνουμε εξαγωγές και αυτό απαιτεί κάποιες μεταρρυθμίσεις στην αγορά, τις οποίες τώρα συζητάμε. Βγήκα από τη σχετική σύσκεψη για να σας μιλήσω. Γιατί. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι εξαγωγές έχουν να κάνουν και με το πόσο ζητούν οι άλλοι. Ναι, προφανώς. Εάν ταυτόχρονα σε άλλες χώρες υπάρχουν αντιδυτικές τιμές, τότε για να εξάγουμε θα πληρώνουμε. Όπως πληρώσαμε κάποιες μέρες τον Απρίλιο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα. Δεν είναι εύκολο, είναι για δύσκολους λύτες. Ναι. Ένα πιστοποιητικό πύρο προστασίας που είχατε πει ότι έπρεπε να βγάλουν αυτοί που έχουν ακίνητα κοντά στα δάση, προχώρησε, γιατί είχαμε εδώ πολλές πώς το λένε, mail που γκρινιάζανε. Αυτό το πιστοποιητικό είναι ένα πιστοποιητικό που θα βγει εφάπαξ και τι θα λέει, δεν είναι πιστοποιητικό. Είναι ένα σχέδιο πυροπροστασίας για τα σπίτια που είναι κοντά στα δάση, που είναι ευθύνη των ιδιοκτητών, να έχουν ένα μήνυμο, μία μήνυμο τεχνική έκθεση πυροπροστασίας. Αυτή την τεχνική έκθεση για φέτος, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν μετά σε εφαρμογή είναι κλαδέματα και απομακρύνσεις έφλεκτων υλικών. Και γενικότερα κάναμε το σύστημα πολύ πιο ευέλικτο, λέγοντας ότι αυτά που ήταν υποχρεωτικά στην αρχική υπουργική απόφαση που βγήκε πέρσι, τέτοιο καιρό, φέτος ξεκαθαρίζουμε ότι για τους μηχανικούς ή τους δασολόγους ή όποιον τέλος πάντων επιστήμονα κάνει την έκθεση πυροπροστασίας που έχει τα σχετικά προσόντα, είναι ενδεικτικά. Ενδεικτικές είναι οι πράξεις που θα κάνει για τον επιστήμονα. Θα συμφωνήσει λοιπόν ο επιστήμονας με τον ιδιοκτήτη σε ένα μίνι σχέδιο πυροπροστασίας του σπιτιού του, όταν το σπίτι του είναι πολύ επίφοβο από πυρκαγιά. Νομίζω ότι έχει λογική αυτό. Και εντάξει, ξέρω ότι πάντα, έστω και αν υπάρχει ένας χρόνος προειδοποίηση, ως Έλληνες πάμε να τα κάνουμε τελευταία στιγμή, δώσαμε μια παράταση. Ελπίζω οι συμπολίτες μας να συνειδητοποιήσουν ότι το πολύ δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών απαιτεί από όλους για την δική τους περιουσία να κάνουν φέτος το κάτι παραπάνω. Κύριε Σκελακάκη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα αναμένουμε τις αποφάσεις σας, λοιπόν, οι οποίες τοποθετούνται, αν κατάλαβα καλά, μέσα στο καλοκαίρι. Ο κύριος Θόδωρος Σκελακάκης, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.